Σε ανάσταση αγορά, ελπίζει ο εμπορικό κόσμο τη Πάτρα στην περίοδο του Πάσχα, αναμένοντα τι πολυπόθετε ενέσει ρευστότητα από του καταναλωτέ. Ήδη ο εμπορικό σύλλογο ανακοίνωσε το διευρυμένο ωράριο λειτουργία των καταστημάτων με σκοπό οι καταναλωτέ να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για να αγοράσουν τα πασχαλινά δώρα. Περιμένουμε μία αύξηση τη κίνηση στα μαγαζιά και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και το πασχαλινό ωράριο και όπω και το Χριστουγεννιάτικο για να βοηθήσει τους καταναλωτές, να έχουν περισσότερο χρόνο, ώστε να αυξηθούν αυξητική κίνηση στα μαγαζιά μας. Το διευρυμένο ωράριο ξεκινά από την Κυριακή το Βαΐν, με τα καταστήματα να ανοίγουν από τις 11 το πρωί και να κλείνουν στις 6 το απόγευμα. Από τη Μεγάλη Δευτέρα στην Μεγάλη Τετάρτη, τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας θα λειτουργούν από τις 9 έως τις 2 το μεσημέρι και θα ανοίγουν ξανά στις 5.30 το απόγευμα για να μείνουν ανοιχτά έως τις 9 το βράδυ. Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο το ωράριο θα είναι συνεχές αλλά διαφορετικό για κάθε ημέρα. Έχουμε προσπαθήσει στο ωράριο αυτό να προσαρμόσουμε, επειδή είναι πολύ ποικίλα τα καταστήματα, είναι μεγάλη αγορά, η αγορά του κέντρου και η αγορά η συνοικιακή. Έχουμε προσπαθήσει με αυτό το ωράριο να εξυπηρετήσουμε όλους και τους καταστηματάρχες και τους καταναλωτές, αλλά και τους υπαλλήλους, ώστε να υπάρχει ένα ανθρώπινο ωράριο και να μπορέσουμε όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Ερώτημα παραμένει πώς θα κινηθούν οι καταναλωτές, καθώς οι τιμές των τροφίμων και το κόστος στέγασης ροκανίζουν το εισόδημά τους. Είναι αλήθεια, είναι μεγάλη αλήθεια ότι η ακρίβεια ομαστίζει τον καταναλωτή και δεν το επιτρέπει να σηκώσει κεφάλι. Οι εμπόροι της Πάτρας απευθύνουν κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις.